καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά απορώ πως δεν το είχα ανακαλύψει νωρίτερα δεδομένου ότι κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019 την πρώτη φορά. Πρόκειται για το Red, White and Royal Blue, έρωτας σε χρώματα κόκκινου, άσπρου και βασιλικού μπλε, και έχει να κάνει με τον έρωτα ανάμεσα στον γιο της Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και με τον πρίγκιπα της Αγγλίας. Ο Άλεξ λοιπόν πηγαίνει καλεσμένος ως υψηλός προσκεκλημένος στον γάμο της αδελφής του πρίγκιπα Χένρι στην Αγγλία. Και εκεί οι δύο αυτοί νέοι άνδρες γνωρίζονται. Και συμβαίνει το αναπόφευκτο, το μοιραίο. Αρχίζουν να μισούν ο ένας τον άλλον. Έχουν μία πάρα πολύ επεισοδιακή και αστεία γνωριμία, την οποία δεν θέλω να σας την αποκαλύψω γιατί θα πρόκειται για ξεκάθαρο spoiler, αλλά στη σκηνή της γνωριμίας του σας υπόσχομαι ότι θα γελάσετε πάρα πολύ. Γνωρίζονται λοιπόν με έναν εξαιρετικά επεισοδιακό τρόπο και αρχίζουν να μισούν ο ένας τον άλλον. Τα σκανδαλοθυρικά ταμπλόιντς της κοινωνίας τους παίρνουν φωτιά. Και προκειμένου να σβήσουν αυτή τη φωτιά, αναγκάζονται για να μην δώσουν δικαιώματα και λαβές να συζητιέται στον κόσμο ότι οι δύο αυτοί άνδρες μισούν ο ένας τον άλλον και ενδέχεται να υπάρξει και ρήξη στην σχέση αυτών των δύο πολύ δυναμικών χωρών και κρατών, επιλέγουν να κάνουν κάποιες κοινές εμφανίσεις, να κάνουν κάποια ταξίδια, ο ένας να επισκεφτεί τη χώρα του άλλου και να μπορέσουν κατά κάποιον τρόπο έτσι να εξομαλύνουν τα πράγματα και να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, και μέσα από αυτά τα ταξίδια έρχονται σε επαφή. Αρχίζουν να συζητούν, να μιλούν, να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, αλλά στην αρχή είναι κόντρα στην κόντρα. Ποιος θα πει τον τελευταίο λόγο, ποιος θα έχει την τελευταία κουβέντα, την τελευταία ατάκα. Και κάπου εκεί αρχίζει σιγά σιγά ο ένας να καταλαβαίνει πολύ περισσότερα πράγματα για τον άλλον, να καταλαβαίνει ότι η πρώτη εντύπωση είναι αυτή η οποία συνήθως είναι και η πιο λαθεμένη, δηλαδή μπορεί κάποιες φορές να στεκόμαστε στην επιφάνεια των πραγμάτων και σε αυτό που βλέπουμε πρώτη φορά και να μην ισχύει κάτι τέτοιο, να ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Και σιγά σιγά ερωτεύονται. Και ερωτεύονται κεραυνοβόλα. Και τότε όλα αρχίζουν να μετρούν διαφορετικά. Ο χρόνος, ο χώρος δεν τους χωράει, είναι ανάμεσα στα θέλω τους και τα κοινωνικά πρέπει. Μάλιστα, ο γιος της Προέδρου της Αμερικής έχει μπροστά του κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έναν εκλογικό αγώνα. Η τετραετή θητεία της μητέρας του φτάνει στο τέλος της, και θέλουν να πιστέψουν σε αυτούς οι Αμερικανοί για μία ακόμα τετραετία. Οπότε καταλαβαίνει ότι ένα σκάνδαλο θα μπορέσει να τεινάξει στον αέρα όλη τους την πολιτική σταδιοδρομία και καριέρα. Και δυστυχώς αυτό το σκάνδαλο δεν αργεί να ξεσπάσει, γιατί ο τρικίτρινος τύπος έχει τις άκρες του παντού, μπορεί να τρυπώσει την προσωπική τους ζωή, και αρχίζουν να κυκλοφορούν κάποια δημοσιεύματα που ούτε λίγο ούτε πολύ αποδεικνύουν ότι είναι ζευγάρι αυτοί οι δύο άνδρες. Και εκεί για μένα ξεκινάει το πιο όμορφο κομμάτι αυτού του βιβλίου. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά φωνάζει μέσα από τις σελίδες του ότι η αγάπη είναι αγάπη από όποια καρδιά και αν προέρχεται, ανεξαρτήτως σεξουαλικής προτίμησης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, χρώματος, η αγάπη είναι μία. Και αυτό το βιβλίο ξέρει να το περνάει αυτό το μήνυμα. Οι δύο λοιπόν αυτοί οι άνδρες που βρίσκονται στο στόχαστρο και έχουν να αντιμετωπίσουν τα κακεντρεχή σχόλια του κόσμου, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις οικογένειές τους. Άλλα μέλη από την οικογένειά τους το παίρνουν πιο ήρεμα, άλλοι ούτε που θέλουν να το ακούσουν και εκείνη τη στιγμή καλούνται να πούν στη ζωή τους το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Αυτό είναι από το Cafe Chill Grand Refuge, είναι ένα στίχος από ένα πάρα πολύ σπουδαίο ποίημα
και θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουν αν θα προδώσουν τις επιθυμίες τους και τους εαυτούς τους και δεν θα μπορούν από εδώ και στο εξής να κοιτάζουν με εντυμότητα τον εαυτό τους στον καθρέφτη και από την άλλη μεριά έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στη σιγουριά και στην ασφάλεια που τους προσφέρει το προσωπείο έτσι του κοινωνικά ευυπόληπτου και του ετεροφιλόφιλου άνδρα. Κάνουν μία επιλογή. Το εάν θα την υποστηρίξουν ή όχι δεν θα σας το πω γιατί δεν θέλω να κάψω το βιβλίο, αλλά αυτό το οποίο μου τράβηξε το ενδιαφέρον, πέρα από το ότι θίγει το σημαντικότατο θέμα και εξαιρετικά επίκαιρο της ομοφιλοφιλίας, τονίζει τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, πώς πέφτουν θύματα βίαιων επιθέσεων, γιατί κάποιοι απλώς αποφάσισαν ότι δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι δικαίωμα στην αυταξία, την προσωπική επιλογή, την αυτενέργεια, αποφάσισαν εκείνοι τι είναι καλό και σωστό για αυτούς και δεν τους επιτρέπουν κάτι άλλο να επιλέξουν και να κάνουν. Και βλέπουμε πώς αποφασίζουν να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε μία κατάσταση, απέναντι σε μία παγιωμένη κοινωνική θέση αιώνων, η οποία τους καταπιέζει και τους καταδυναστεύει. Και την ίδια στιγμή έχουμε το πολύ σημαντικό κοινωνικό ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας και οικονομικής ανισότητας. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι η πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρώτα απ' όλα είναι γυναίκα. Γυναίκα να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή και μάλιστα στην πολιτική σκηνή της πιο κρατεάς οικονομίας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, αν και πολλοί επιφυλάσσονται σε σχέση με την άνοδο της Κίνας, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Βλέπουμε λοιπόν την πρόεδρο να έχει τα ηνία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να κυριαρχεί στο πολιτικό προσκήνιο και άκουσον να μην είναι λευκή, να είναι έγχρωμη. Το δέρμα της δεν στάθηκε εμπόδιο για την δική της πολιτική σταδιοδρομία. Προέρχεται μάλιστα από χαμηλά οικονομικά στρώματα, περιγράφεται ως μία γυναίκα η οποία χρειάστηκε να δουλέψει, χρειάστηκε να υπομείνει τον ρατσισμό, τον κοινωνικό χλεβασμό, την κοινωνική κριτική, αλλά εκείνη έμεινε πιστή στο όραμά της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, το κομμάτι των προτύπων, το κομμάτι του πώς μία γυναίκα, γιατί κακά τα ψέματα, οι γυναίκες ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία, όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε προοδεύσει, που ως έναν βαθμό ναι, έχουμε προοδεύσει, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν σε σχέση με την εξάλληψη των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν καταφέρνει να αναρριχηθεί στην κορυφή του πολιτικού προσκηνίου. Ταπεινή μου άποψη, χωρίς να θέλω έτσι να πω κάτι, είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο στο πρόσωπο αυτής της Προέδρου, εγώ βλέπω την πολιτικό των δημοκρατικών Αλεσάνδρα Οκάζιο Κορτές. Πρόκειται για μία πάρα πολύ δυναμική παρουσία στην αμερικανική πολιτική σκηνή, στον χώρο των δημοκρατικών και εκείνη προέρχεται από μία σχετικά φτωχή οικογένεια που χρειάστηκε να παλέψει και να εργαστεί για να ολοκληρώσει τις σπουδές της στον τομέα της νομικής και παράλληλα να ακολουθήσει την πολιτική σταδιοδρομία που εκείνη επιθυμούσε και όταν διάβαζα αυτόν τον χαρακτήρα και τον έβλεπα να σκιαγραφείται καθώς περνούσαν οι σελίδες του βιβλίου, μου θύμιζε πάρα πολύ έντονα την Οκάζιο Κορτές. Στο τέλος του βιβλίου, για να πω και αυτό που μου άφησε εμένα προσωπικά, έχω να πω ότι περιγράφει την εκλογική αναμέτρηση και το πώς η δημοκρατική, γιατί φυσικά η οικογένεια αυτή εντάσσεται στο πολιτικό σκηνικό και στο πολιτικό στερέωμα στο κόμμα των δημοκρατικών, δέχεται τον ξεκάθαρα ανήθικο πόλεμο των ρεπουμπλικανών και όχι μόνο, όλων αυτών που αντιμετωπίζουν με καχυποψία και μυσαλλοδοξία αυτήν την σεξουαλική προτίμηση και πώς παλεύουν να δείξουν στον κόσμο ότι το τι έχει να κάνει με εμάς και με την προσωπική μας ζωή δεν
πρέπει να σας επηρεάσει σε σχέση με το τι θα ψηφίσετε. Εσείς θα πρέπει να ψηφίσετε με βάση το όραμά σας, με βάση το πώς θέλετε να δείτε την χώρα σας, αλλά κυρίως θα πρέπει να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης, φωνή μέσα από την ψήφο σας, στην δημοκρατία και στην ουσιαστική ελευθερία. Όταν περιγράφονταν τα αποτελέσματα, γιατί έτσι κλείνει το βιβλίο, με την περιγραφή των εκλογικών αποτελεσμάτων που περίμεναν όλοι μαζί να δουν τι θα γίνει. Η καρδιά μου όχι πήγαινε να σπάσει, όχι ότι κόντεψα να πάθω ανακοπή από το άγχος, δηλαδή ούτε να παρακολουθούσα τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις τέτοιο άγχος, αλλά πραγματικά ήθελα μέσα μου τόσο πολύ να δω να εκπληρώνεται όχι το happy end, ούτε το happily ever after. Δεν ήθελα αυτά τα δύο πράγματα. Αυτό το βιβλίο έφερε στο προσκήνιο κάτι πολύ πιο σημαντικό. Έφερε στο προσκήνιο αυτό που θα λέγαμε την εκπλήρωση όλων των αδικημένων. Ήταν σαν να ήθελα να αποκατασταθεί η τάξη. Ελπίζω με τις εκφράσεις που έχω κάνει και με πόσο ζήλο το παρουσιάζω αυτό το βιβλίο, να μην έχω κάψει το φινάλε, να μην το έχω προδώσει, αλλά όπως και να έχει, εγώ πιστεύω ότι ένα βιβλίο όπως αυτό που φωνάζει ότι η αγάπη όταν είναι αγνή είναι και καθαγιασμένη, είναι υγειασμένη, είναι ευλογημένη, όχι από τον Θεό απαραίτητα, αλλά από την ίδια τη ζωή και από την ίδια τη μοίρα, ένα τέτοιο βιβλίο εγώ το αγαπάω, το έχω στην πρώτη θέση της καρδιάς μου, με έχει συγκινήσει, αν όχι το καλύτερο μέσα σίγουρα στο top 3 των καλύτερων βιβλίων που έχω διαβάσει για το 2022 και έχουμε ακόμα πολλούς μήνες μπροστά μας μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το έτος. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δίνει μια ανάσα, μια πνοή και είναι σαν να σου κλείνει το μάτι, σαν να κλείνει το μάτι στον κάθε αναγνώστη και να του λέει ότι τα καλύτερα και η δικαιοσύνη είναι εδώ και έρχονται. Αρκεί να τα πιστέψεις και να είσαι διατεθειμένος να παλέψεις και να θυσιαστείς για αυτά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν ναι μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα βίντεο που δεν έχω σκεφτεί ακόμα βέβαια τι θα είναι, αλλά μπορεί να πάμε και σε κάποιο Q&A στο Instagram, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αυτά από εμένα, πολλά φιλιά, γεια σας!